Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην εισήγησή μας με τίτλο Rewind. Πρόκειται για ένα έργο e-twinning που αφορά στο ρατσισμό, στο περιβάλλον, στον πόλεμο και την αλληλεπίδρασή τους. Το Rewind είναι μια ιδέα που προέκυψε από προηγούμενη συνεργασία των εκπαιδευτικών Κάρολ Μπαριού Σουρέιο και Ματεντσίδου Χριστιάνας. Οι πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στην ελληνική αλλά και τη διεθνή πραγματικότητα κατά τα έτη 2015 και 2016 οδήγησαν στη δημιουργία του έργου αυτού. Η λέξη rewind σημαίνει αναδρομή. Στις δεκαετίες του 80 και του 90, στα κασετόφωνα υπήρχε το πλήκτρο rewind, με λειτουργία να μαζεύει την ταινία της κασέτας προς την αρχή για να ξαναπαιχτεί. Έτσι και το rewind στοχεύει να γυρίσει προς τα πίσω την κασέτα της παγκόσμιας ιστορίας, με σκοπό οι μαθητές να ξαναδιαβάσουν γύρω από το ρατσισμό, το περιβάλλον, τον πόλεμο και την αλληλεπίδρασή τους ανά τους αιώνες. Να μάθουν από τα λάθη του παρελθόντος και να τα συγκρίνουν με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Τα αρχικά των λέξεων racism, environment και war αποτέλεσαν το λογοτύπο του project. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί Ζέρβα Όλγα από το 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Κάρολ Παριού Σορέιο από το σχολείο Ρόσα Οριόλ της Γισάδα Μούν της Βαρκελόνης και Ματεντζίδου Χριστιάνα από το Γυμνάσιο Ρεντίνας Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν συνολικά 46 μαθητές, οι οποίοι συνεργάστηκαν τόσο σε ενδοσχολικές όσο και σε διακρατικές ομάδες για την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών που τους ανατίθεντο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο χώρος συνεργασίας ήταν η πλατφόρμα του Twin Space, αλλά και κάποιες άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες που αξιοποιήθηκαν στο έργο. Πραγματοποιούνταν εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους μαθητές για να συζητήσουν οι απορίες τους αναφορικά με την έρευνα, τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων, την πορεία των εργασιών τους, αλλά και τις ιδέες που είχαν σχετικά με την εμφάνιση των αποτελεσμάτων τους. Λόγω έλλειψης χρόνου για τις αναγκαίες της διεξαγωγής του έργου, αξιοποιήθηκε ο ελεύθερος χρόνος κατά τους περιπάτους των μαθητών καθώς και μετά από εορταστικές εκδηλώσεις. Πραγματοποιήθηκε μόνο μία διαδικτυακή συνάντηση και των τριών σχολείων, καθώς υπήρχε δυσκολία συντονισμού των ορολογίων προγραμμάτων των συναδέλφων. Κατόπιν της διαδικτυακής του συνάντησης, οι μαθητές αντάλλαξαν λογαριασμούς σε άλλα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να έχουν πιο άμεση επικοινωνία. Το έργο περιλαμβάνει 9 επιμέρους στάδια, καθένα από τα οποία αποτελεί και μια ξεχωριστή εργασία. Εδώ βλέπετε ένα γενικό πλάνο των εργασιών των μαθητών. Ακολουθεί εκτενέστερη περιγραφή παρακάτω. Τα δύο πρώτα στάδια κάθε σχολείο ανέλαβε να ασχοληθεί με έναν εκ των τριών θεματικών αξώνων του έργου: πόλεμος, ρατσισμός, περιβάλλον. Αρχικά δόθηκε στα παιδιά υλικό μέσω της πλατφόρμας e-twinning ως αφόρμηση για περαιτέρω έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσιεύτηκαν με την χρήση των διαδικτυακών εργαλείων Prezi και Zmaps. Το 26ο Γυμνάσιο ασχολήθηκε με το θέμα πόλεμος, το σχολείο Ρόσα Οριόλ με το θέμα περιβάλλον, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως πράσινο σχολείο, και το Γυμνάσιο Ρεντίνας με το θέμα ρατσισμός. Κάθε μαθητής δούλεψε ατομικά για να αντλήσει πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές σχετικά με προσωπικότητες που η δράση τους καθόρισε θετικά ή αρνητικά την πορεία της ανθρωπότητας σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα. Το έργο των μαθητών οδήγησε στη δημιουργία ενός πόστερ που τοποθετήθηκε στο χώρο του σχολείου με την ελπίδα ότι πολλοί μαθητές θα επιδιώξουν να διαβάσουν τα βιογραφικά στοιχεία των προσωπικότητων που απεικονίζονται σε αυτό. Τρίτο στάδιο. Παράλληλα, υπήρχε αναρτημένο στο Twin Space ένας πίνακας ανακοινώσεων, Παλετέν. Εκεί, ο κάθε μαθητής, αφού είχε δει τη δουλειά των υπόλοιπων, μπορούσε να ανεβάσει τα σχολιά του και να μοιραστεί τις ιδέες του με τους μαθητές των άλλων σχολείων. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τη συνολική θεματολογία του έργου. Στο τέταρτο στάδιο, οι τρεις θεματικές περιοχές πόλεμος, ρατσισμός, περιβάλλον έγιναν κοινές και για τα τρία σχολεία και δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας ανακοινώσεων, Padlet 2, όπου οι μαθητές καλούνταν να βρουν λέξεις συναφούς περιεχομένου με τη θεματολογία του Rewind. Εδώ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών. Στο πέμπτο στάδιο, οι μαθητές ταξίδευσαν νοερά και πήραν ρόλο στην ιστορία. Μεταφέρθηκαν με τη φαντασία τους σε διαφορετικές χρονικές περίοδους και γεωγραφικές περιοχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι υπέφεραν από τον πόλεμο, τον ρατσισμό ή κάποια μεγάλη φυσική καταστροφή.
Για τη συγγραφή των ιστοριών, οι μαθητές δούλεψαν όματος συνεργατικά και χρησιμοποίησαν τις λέξεις που είχαν αναρτηθεί στο βαθλευτείο. Οι ιστορίες αυτές γράφτηκαν σε ένα κοινόχρηστο διαδικτυακό σημειωματάριο, το TitanPad. Προχωρούμε στο έκτο στάδιο. Οι μαθητές όλων των σχολείων, αφού διάβασαν όλες τις ιστορίες, κλήθηκαν να ψηφίσουν αυτές που θα ήθελαν να ηχογραφήσουν και να οπτικοποιήσουν. Καθένας μπορούσε να επιλέξει μέχρι 2 ιστορίες, μία από κάθε σχολείο πλην του δικού του. Η ψηφοφορία έγινε με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου SurveyMonkey και τα αποτελέσματα αυτής φαίνονται στην οθόνη σας. Στο 7ο στάδιο, ακολούθησε η ψηφιακή ηχογράφηση των ιστοριών με μορφή αφήγησης ή διαλόγου και η μουσική τους επένδυση με το λογισμικό Audacity. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές δεν ηχογράφησαν τις ιστορίες που έγραψαν οι ίδιοι, καθώς έγινε ανταλλαγή ιστοριών ανάμεσα στα 3 σχολεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Για την ηχητική επένδυση και την οπτικοποίηση των ιστοριών, αντλήθηκε υλικό από ιστότοπους που επιτρέπουν τη χρήση, διανομή και αξιοποίηση της γνώσης και της δημιουργικότητας μέσω ελευθέρων αδειών Creative Commons. Τα παιδιά εργάστηκαν σε ενδοσχολικές και διακρατικές ομάδες, ώστε να υπάρχει ένα κοινό πνεύμα εργασίας και απόδοσης του περιεχομένου των ιστοριών. Ακόμα όμως και οι ιστορίες που δεν επιλέχθηκαν για ψηφιακή αφήγηση έχουν συμπεριληφθεί στο τελικό e-book του έργου, όπου παρουσιάζονται όλες οι ιστορίες που γράφτηκαν, συνοδευόμενες από ζωγραφιές των μαθητών. Έτσι, η νέα εργασία στα πλαίσια του 8ου σταδίου ήταν η δημιουργία του e-book Our Back in Time Stories, μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Issue. Στάδιο 9. Το έργο ολοκληρώθηκε στο 9ο και τελευταίο στάδιο με τη δημιουργία ταινίας. Οι μαθητές επιστράτευσαν τις γνώσεις τους σε προγράμματα montage, mixage και animation, με αποτέλεσμα τη δημιουργία έχει επιμέρους βιντεο ιστοριών. Στη συνέχεια, τα βίντεο ενώθηκαν, προσθέθηκε μια αλληλουχία φωτογραφιών ως ανασκόπηση του έργου, έχοντας ως μουσική επένδυση τραγούδια που ερμήνευσαν οι μαθητές και προέκυψε ταινία με τίτλο Rewind. Το βίντεο που ακολουθεί είναι ένα τρέιλερ για να δώσουμε μια ιδέα της δουλειάς των μαθητών μας. Παράλληλα με τις προαναφερθείς εργασίες, οι μαθητές του Γυμνασίου Ρεντίνας με τη συμμετοχή μαθητών της χοροδίας του σχολείου ανέλαβαν να ερμηνεύσουν τα μουσικά κομμάτια They Don't Care About Us και We Are the World του Michael Jackson, καθώς αναφέρονται το πρώτο στις φυλετικές διακρίσεις και πιο συγκεκριμένα στη σχέση λευκών και μαύρων της Αμερικής, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών, περνώντας ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν από τους μαθητές, ανέβηκαν στο διαδίκτυο μέσω του SoundCloud και συμπεριλήφθηκαν σε ραδιοφωνική εκπομπή του σχολείου στο European School Radio. Συμμετείχαν επίσης στα πλαίσια του μουσικού μαθητικού διαγωνισμού Αρεθούσια 2016. Αντίστοιχο έργο σημειώθηκε και από τους μαθητές του 26ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη χοροδία του σχολείου τους.
ερμήνευσαν, ηχογράφησαν και παρουσίασαν ενώπιον καθηγητών και συμμαθητών τους τα μουσικά κομμάτια «We are the world», «Zombie», «Dust in the wind», «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα», «Ο προσκυνητής». Όλα τα τραγούδια έχουν αναρτηθεί στο SoundCloud και στο TwinSpace. Για την υλοποίηση των εργασιών αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα TwinSpace που αποτέλεσε το βασικό πεδίο εργασιών και κατόπιν εντάφθηκαν σε αυτή τα Web 2.0 tools. Prezi, Cmaps, Padlet, TitanPad, MonkeySurvey, Issue, SoundCloud και YouTube. Για τις ηχογραφήσεις των ερφυγήσεων και των μουσικών κομματιών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου Audacity. Η επεξεργασία εικόνων έγινε με το πρόγραμμα Photoshop CS6. Για την οπτικοποίηση των σεναρίων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Montage και Animation, Sony Vegas Pro, Windows Movie Maker και άλλες. Το διαδίκτυο και οι μηχανές αναζητήσεις ήταν το βασικό ερευνητικό εργαλείο των μαθητών, ενώ για την επικοινωνία των σχολείων αξιοποιήθηκε το Skype και το Microsoft Outlook. Στο τέλος του προγράμματος, κρίθηκε σκόπιμο να μοιραστούν στους μαθητές ερωτηματολόγια αξιολόγησης, έτσι ώστε να διαφανεί η προσωπική τους άποψη για το Rewind. Οι περισσότεροι θεώρησαν ως πιο ενδιαφέροντα τα στάδια συγγραφής, αφήγησης, ηχητικής επένδυσης και οπτικοποίησης των ιστοριών και δήλωσαν ότι αποκόμισαν γνώσεις και δεξιότητες σε πολλούς τομείς. Έγιναν καλύτεροι στη γνώση της ιστορίας, στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και στο να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ομάδες. Αυτό που αξιολογήθηκε από την πλειοψηφία των μαθητών ως αδυναμία του συγκεκριμένου project ήταν η συχνότητα της επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές επιθυμούσαν συχνότερες επαφές με τους μαθητές των άλλων σχολείων, πράγμα το οποίο παρόλες τις προσπάθειες αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο στην πράξη εξαιτίας των διαφορετικών ωραρίων λειτουργίας των συνεργαζόμενων σχολείων, της έλλειψης υποδομών σε κάποια από αυτά, αλλά και εξαιτίας της αδυναμίας του e-twinning να παρέχει στους συμμετέχοντες εύχρηστα εργαλεία επικοινωνίας. Σύμφωνα με τα γραφόμενα των μαθητών, αυτή ήταν για τους περισσότερους η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα e-twinning, το αξιολόγησαν ως θετική εμπειρία και θα ήθελαν να συμμετέχουν και μελλοντικά σε παρόμοια προγράμματα. Οι στόχοι που ετέθησαν επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι μαθητές εξάσκησαν τις ικανότητές τους τόσο στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, όσο και στην εκμάθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτυακών εργαλείων. Καλλιεργήθηκε η ερευνητική τους ικανότητα μέσα από κάποιες εργασίες και η συνθετική τους ικανότητα μέσα από άλλες. Έγινε συνδυασμός των τεχνών της μουσικής και του κινηματογράφου και αξιοποίηση αυτών για τις ανάγκες του έργου. Πρόκειται για ένα διαθεματικό έργο με στόχο την προσέγγιση του θέματος από διαφορετικές σκοπιές. Είναι ευχής έργων η ένταξη και συνεργασία περισσότερων εκπαιδευτικών σε ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς με τον τρόπο αυτό αφενός διαφαίνεται το πνεύμα συνεργασίας που μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές και να τους μοιήσει στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και αφετέρου επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διαμοιράζονται τον όγκο των εργασιών, τον συντονισμό των μαθητών και τις διοργανώσεις εκπαιδευτικών επισκέψεων. Με την ολοκλήρωση του έργου και μετά από διαδικασία κρίσης, το Rewind βραβεύθηκε με 2 εθνικές ετικέτες ποιότητας και ευχαριστούμε θερμά την κοινότητα του e-twinning για την τιμητική αυτή διάκριση. Έχει παρουσιαστεί ενώπιον μαθητών και καθηγητών σε κάθε ένα από τα 3 σχολεία, καθώς και στα πλαίσια εκπαιδευτικών συνεδρίων σε Λάρισα και Αθήνα. Κατά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, αξιοποιήθηκε υλικό όπως κείμενα, ασκήσεις αντιστοίχησης, σταυρόλεξα, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης, με θέμα τον πόλεμο, τον ρατσισμό και το περιβάλλον, ώστε οι μαθητές να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να αποκτήσουν ερεθίσματα που θα τους βοηθούσαν να συντάξουν τις ιστορίες τους. Ευχαριστούμε θερμά τις συναδέλφους Φλόρου Αμαλία και Ρούσου Σοφία, καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας στα γυμνάσια 26 Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας αντίστοιχα, για την πολύτιμη βοήθειά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.